Και πριν από κάνα δύο χρόνια δημιουργήσαμε μια ομάδα που είναι ο Σωστρατής, ο Γιάννης Ξανθός, ο Αποστόλης και Σκάτος εγώ. Όμως αυτό ήταν κάτι άτυπο και δεν θα μπορούσε να έχει την νομιμοποίηση κτλ. Και κάναμε την πρόταση να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα και να είναι όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή την ομάδα. Κατά τα πρώτη πάνω συλλόγου. Γι' αυτό ζητήσαμε καταρχήν την άδεια και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ο οποίος την παρέσχε και αφού έδωσε την άδεια, προχωρήσαμε λοιπόν στο να φτιάξουμε ένα πρακτικό, το οποίο πρακτικό σήμερα θα θέσουμε υπόψη σας και εσείς θα αποφασίσετε επ' αυτού. Θέλουμε πρώτα να ευχαριστήσουμε και να πούμε συγχαρητήρια στον πατέρα Φιλάρετο, που μαζί με τον πατέρα Δημοσθένη δημιούργησαν αυτό το φροντιστήριο που υπάρχει ψαλτικής και βυζαντινής μουσικής και το οποίο στηρίζει ο Απόστολος και όλοι μας. Και στόχος μας είναι να φτιάξουμε καινούριους ψάλτες, γιατί όπως φαίνεται εδώ, περισσότεροι είμαστε κάποιες ηλικίες. Να ευχαριστήσουμε τον Παπαδημοσθένη ιδιαιτέρως, γιατί μας δίνει αυτόν τον χώρο απόψε του ιερού μας ναού για να κάνουμε τη συγκέντρωση αυτή. Τον Αποστόλη βεβαίως που αφιερώνει τον χρόνο για να διδάξει τους νέους μαθητές και φαίνεται ότι υπάρχουν και γυναίκες και νέα παιδιά κυρίως, αλλά και παλαιότεροι και κάποιοι ιερείς οι οποίοι έρχονται και συμπάρισαντε στο έργο μας, όπως ο Γιώργης από τα Πίκια, ο Παπαδημήτρης στην πίσω μεριά, ο Παπαλευτέρης, τους οποίους επίσης ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη τον Λουσίδη, ο οποίος μας έκανε δώρο ένα αρμόνιο για τις ανάγκες του φροντιστηρίου. Να είναι καλά. Τους μαθητές λοιπόν, τους μικρούς μαθητές οι οποίοι έρχονται στο φροντιστήριο και έχουμε και κάποια, μόλις ανακοίνωσαμε τη συνάθρηση αυτή εδώ για σήμερα, η οποία φαίνεται ότι έχει μεγάλη επιτυχία, λάβαμε κάποιους χαιρετισμούς. Ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος των Ιερουσατών Κυκλάδων, ο κύριος Λουκάς Τσούκος, ο οποίος γράφει: Κώστα, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Επίσης, καλή δύναμη και κυρίως υπομονή. Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Κυκλάδων θα είναι πάντα στο πλευρό σας και κοντά σας. Ο Τάσος ο Ναούμ έστειλε ένα μήνυμα συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία εύχομαι και όταν βρεθώ στην Άνδρο θα επικοινωνήσω μαζί σας. Καλή επιτυχία και πάλι. Ο Ζαχαρίας ο Κοντοφλίδης. Πολλά και τρομά συγχαρητήρια για τις προσπάθειές σας. Ήδη στο Συλλόγο Ιεροψαλτών στο νησί μας. Καλή δύναμη, υπομονή, επιμονή και επιτυχία στο μέλλον. Είμαι στο πλευρό σας για ό,τι χρειαστείτε. Κάποιοι αγριώτες, ο κύριος Πορφυράτος έστειλε ένα μήνυμα, ώστε αν μπορείτε να κάνετε μαθήματα με πρωτοβουλίες της πλατφόρμας Global Hellenic Διασπορά, θα το δούμε αυτό πώς μπορεί να γίνει κτλ. Και επίσης κάποιοι ψάτες, που σήμερα δεν μπορούν είτε για λόγους υγείας ή για άλλους λόγους δεν μπορούν να εδώ ποτέ μας. Επίσης, έχω εδώ μπροστά μου και δύο υπεύθυνες δηλώσεις που μας εξοδοτούν να υπογράψουμε εμείς, γιατί αυτοί είτε είναι στην Αθήνα είτε έχουν κάποια δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλους. Θα ακολουθήσουμε οι διαδικασίες, ξέρετε. Όταν εγκριθεί το καταστατικό και αφού έρθει από το πρωτοδικείο με ενέργειες του Γιάννη, θα τεθεί, πάλι θα γίνει η πρώτη γενική συνέλευση, όπου θα ακολουθήσουν οι εκλογικές διαδικασίες για να βγει το συμβούλιο, το πενταμελέ συμβούλιο που έχει ο Γιάννης, έχουμε προβλέψει κτλ. Θέλω να πω και ένα τελευταίο για το οικονομικό κομμάτι. Αυτό στοιχίζει γύρω στα 600 ευρώ. Ο Γιάννης μας κάνει μια μικρή έκπτωση και φτάνει στα 400 και κάποιος από εμάς
που δεν θέλει να πει το όνομά του γιατί ακολουθούν εκλογικές διαδικασίες και δεν θέλει να δεχθεί το όνομά του γιατί δημιουργούνται συνειρμοί επειδή θα βάλει υποψήφιος, θα δώσει τα 400 ευρώ δωρεάν. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε και συμπαραστέκεστε στα πρώτα βήματα που θα κάνουμε αυτόν τον εντός εισαγωγικών σύλλογο, που εκτός από σύλλογο θα είναι ένα, έτσι να πω, θα είναι ένα μέρος που θα βρισκόμαστε όλοι μαζί, που έχουμε ένα κοινό σημείο, την ψαλτική και την ψαλτική μουσική. Εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να πω, όλοι είστε άξιοι που πάτε και βοηθάτε και οι περισσότεροι αφιλοκερδώς και οι περισσότεροι πάτε και ανεβαίνετε στα χωριά, στα αναλόγειά σας. Αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα υπήρχαν τα αναλόγια. Αυτό να το παραδεχτούν όλοι. Αν δεν ήσασταν εσείς, ποιος θα έλεγε να κυριαρχήσω, ποιος θα βοήθησε τον ιερέα, ποιος θα γέμισε τα αναλόγια. Μπράβο σας. Είστε άξιοι σε αυτό που κάνετε. Έχουμε ένα χαιρετίσματα από τον Άρχον Μαΐστορα της Μεγάλης Χριστού Εκκλησίας, Σταμάτιο Κίσα, και χάρη να είναι και πρόεδρος Κωνσταντινουπολιτών Ιερουσαλήμ, και υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει και με υλικό, θα μας βοηθήσει και κάποιες φορές θα συνδέεται εδώ πέρα τη στιγμή που θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε και με live και μέσω του κομπιούτερ να μας πει και 5 πράγματα, να έχουμε και 1-2 μαθήματα. Έχουμε τα συγχαρητήρια και από τον δάσκαλό μου, τον Άρχοντα Πρωτοψάρτη της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης, Γεώργιο Σαρή, και αυτός υποσχέθηκε κάποια στιγμή που θα έρθει και στην Άνδρα και θα μας δει κοντά. Θα κάνουμε μία εμφάνιση, εδώ πέρα το λέμε, στις 2 Απριλίου με μεγάλη πιθανότητα στο Δημοτικό Θέατρο με τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος που θα παρτίζεται από 12-13 άτομα. Πέραν τούτο, όποιος μπορεί με τον τρόπο του και όπως νομίζει ότι μπορεί κάτι να προσφέρει ή στη χοροδία ή στο σύλλογο, είναι ευπρόσδεκτος. Ευχαριστούμε τον κύριο Μουσίτη που μας έδωσε το αρμόνιο. Εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Σαρακοστή. Η Παναγία να είναι μαζί σας, να σας φωτίσει στο αναλόγιο επάνω, να αποδίδετε τα τροπάρια με τον τρόπο που ξέρετε, να αποδίδετε με τον τρόπο που αρμόζεστε έναν Ιερουσάλτη, και είμαι σίγουρος ότι ό,τι το καλύτερο το προσφέρετε, ούτως ή άλλως, χρόνια εδώ πέρα, και έτσι να συνεχίσετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μια συνέχεια, μια σκητάλη που ξεκίνησε ο αείμνηστος Μαθαίος Μελινός με μαθητές μεταξύ των οποίων τον Λονίδα, τον Κώστα και άλλους ενδεχόμενα. Τη συνέχισε ο αείμνηστος Γιάννης Αθανασίου που μου απειδίωσε πρόσφατα και θα παραλάβει την βαρία σκητάλη και τη διαδρομή αυτή ο Απόστολος, ο οποίος λέει και το πολιτικό άκουσμα και την πολιτική νοσταλγία. Σήμερα λοιπόν θα αναγνώσουμε ένα σχέδιο καταστατικού. Δεν είναι ένα συνδικαλιστικό σωματείο με αιτήματα, μισθοδελικά και ασφαλιστικά. Είναι μια συγκέντρωση να υπάρχει αυτή η σύνδεση των Ιερουσαλτών, οι οποίοι στολίζουν και κοσμούν τα αναλόγια, και χωρίς αυτούς οι εκκλησίες θα ήταν φτωχές πέρα από τους πιστούς που υπάρχουν, τον ιερέα. Συνεπώς δεν έχουμε ένα τυπικό καταστατικό, αυστηρό. Θα διαβάσω λίγο την ουσία και όπου έχετε παρατηρήσεις, έχω μοιράσει δύο σχέδια, το συζητάμε και το βλέπουμε. Η επωνυμία λοιπόν είναι σύλλογος Ιερουσαλτών Παύλα Θείου της Αντικής Βιβλιοθήκης Μουσικής Άνδρου Πανάκατος. Συμφωνείτε στην επωνυμία? Yeah. Ιδέεται λοιπόν πολιτιστικό σωματείο του αστικού κώδικα. Έβαλε τη λέξη πολιτιστικό σωματείο γιατί αφορά κατά φορά χορηγήσεις, αποφορείς, δήμους, επαρχία. Λέει στο πολιτιστικό σωματείο, είμαστε.
θα υπάρχει κάποια μια διαφορήγηση. Δηλαδή είναι κάποια τεχνικά θέματα. Μη μικροσκοπικό είναι σύμφωνο. Δεν θα προσκοπείται κέντρο ούτε οι προσάγοντε, οι οποίοι είναι άμεσα περισσότεροι. Η έδρα είναι ο Δήμο Άγρο. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο χώρο ή χώρα μέσα στην Ελλάδα. Είναι ο Δήμο Άγρο, πολύ περιφερειακό. Η σκοπή είναι ενδεικτική. Η σκοπή μελέτη, καλλιέργεια, διατήρηση, διάδοση, προβολή ψαλτική, συγγραφή μουσική στην Άγρο. Ηθική βαθμή καλλιέργεια των μελών προσέχει σημαίνει ότι καθώ μεγαλύνουν ηλικιακά, που θα κληθούν και θα καταδεχθούν στην πρόσκληση να συνεδρευτούν τα λόγια του νησιού. Αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών, στήριξη και αναβάθμιση με κάθε πρόσωπο μέσο που στηρίζουν την πάση πραγματική δεδομένη μουσική στην Άγρο, προβολή ψαλτική και προσφερόμενο έργο τεροψάλτη, πραγματοποίηση εκδηλώσεων με μερίδιο φεστιβάλ με συμμετοχή προοδινών διαδέξεων ερευνών, έτσι επίση και εξέλιξη τη ψαλτική δεδομένη μουσική διαμέσου των αιώνων.